Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα μα πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί καταρχάς έχω κόψει τα μαλλιά μου και ξέρεις μετά το κομμωτήριο η αίσθηση που έχουν τα μαλλιά σου είναι η καλύτερη δυνατή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη λοιπόν γιατί μου άρεσε και το κούρεμα που έκανα. Πείτε μου την άποψή σας, δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ από αυτό που είχα πριν. Είναι ακριβώς το ίδιο κούρεμα, απλά είναι στο λίγο πιο κοντό του. Αλλά δεν έμεινα μόνο εκεί. Πριν περάσουμε στο βίντεο, πρέπει να μοιραστώ μαζί σου την τρέλα που έκανα στα 30 μου. Στα παρολίγων 30 δηλαδή, γιατί το Μάιο θα τα κλείσω. Πήγα λοιπόν και ξύρισα το πίσω μέρος του κεφαλιού μου, γιατί αυτό το κούρεμα, επειδή έχω πάρα πολύ μαλλί, τίνει να μου γίνεται λίγο έτσι σαν σκούπα. Οπότε πήρα λίγο αυτά τα πίσω και κοιτάξτε τι έκανα η τρελή. Αλήτικο. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνες εσύ. Αυτά λοιπόν τα νέα για τα μαλλιά μου. Τώρα πάμε να μιλήσουμε μήπως για το βίντεο, γιατί μπορεί να μην ενδιαφέρει κανέναν τι κάνω εγώ στα μαλλιά μου. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα δούμε αυτό το μακιγιάζ που βλέπετε. Θα δείτε πώς το έχω κάνει με προϊόντα τα οποία μου τα έστειλε το ηλεκτρονικό κατάστημα thebeautystop.gr και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί όχι μόνο έστειλε προϊόντα για μένα, έστειλε δωράκι για εσάς και θέλω πάρα πολύ να μοιραστώ μαζί σας αυτά που μου έστειλε. Θα κάνουμε ένα πρώτες εντυπώσεις βίντεο, πρώτη φορά θα τα δοκιμάσω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί να σας κάνω ένα sneak peek ότι μου φάνηκαν όλα πάρα πολύ ωραία και το μακιγιάζ μου σήμερα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά αυτό θα το αφήσω σε εσάς να το κρίνετε. Το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι full face, χρησιμοποιώ on camera μόνο τα προϊόντα τα οποία μου έχουν στείλει για να δούμε αυτά ως πρώτες εντυπώσεις. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Beauty Stop το οποίο έστειλε προϊόντα και για μένα, αλλά έστειλε και για εσάς δωράκι. Όπως επίσης μου έδωσε και έναν κωδικό με τον οποίο μπορείς να κάνεις κάποια παραγγελία και να πάρεις 20% έκπτωση στην παραγγελία σου. Πάρα πολύ γενναιόδωρος κωδικός, πραγματικά. Θέλω να σας ενημερώσω ότι όποια τελικά το επιχειρήσει, εγώ δεν παίρνω καμία προμήθεια, δεν έχω καμία σχέση, απλά μου έδωσαν αυτό το κωδικό. Δεν είναι sponsor το βίντεο, απλά μια που μου έστειλαν τα προϊόντα. Έχουμε και το κωδικό και έχουμε και το διαγωνισμό. Αποφάσισα να κάνω ένα αφιερωμένο βίντεο σε αυτό. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Λοιπόν, πέρα από τα προϊόντα μακιγιάζ που θα σας δείξω στη συνέχεια και πριν περάσουμε στο tutorial αυτό καθ' αυτό, θέλω να σας μιλήσω για ένα προϊόν το οποίο επίσης μου έστειλαν, αλλά δεν μπορώ να το αξιοποιήσω στην κάμερα παρά μόνο να δώσω τις εντυπώσεις μου, διότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι μακιγιάζ. Το Beauty Stop έχει και Natura Siberica μέσα στο site τους και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί θέλω πολύ καιρό να δοκιμάσω αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Λοιπόν, τα προϊόντα μου ήρθαν εχθές, οπότε καταλαβαίνετε ότι μόνο μία φορά το έχω χρησιμοποιήσει. Θέλω να σας πω σε πάρα πολύ γενικές γραμμές ότι ως πρώτη εντυπώση μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που ξέβαψε το μακιγιάζ μου. Το συγκεκριμένο λοιπόν τώρα, για να τα πάρουμε από την αρχή. Το συγκεκριμένο είναι το Black Cleansing Butter, το οποίο είναι για ευαίσθητες και ξηρές επιδερμίδες. Το χρησιμοποίησα χθες πρώτη φορά και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί μυρίζει λίγο έντονα, λίγο παραπάνω από όσο θέλω η αλήθεια είναι, αλλά ευτυχώς εξουδετερώνεται, το αντέχεις για λίγο. Κάνεις ελαφρύ μασάζ στο πρόσωπο και διαλύει το κάθε μακιγιάζ. Λίγο φοβήθηκα να το τρίψω πολύ στα μάτια μου, ειδικά σε αυτά τα σημεία εδώ κάτω τα οποία συσσωρεύεται συνήθως προϊόν, μόνο και μόνο γιατί φοβήθηκα ότι θα με τσούξει. Παρ' όλα αυτά, όσο δειλά-δειλά πήγαινα και έτριβα τα μάτια μου, δεν μου δημιούργησε κανένα πρόβλημα, κανένα τσούξιμο. Διέλυσε το μακιγιάζ μου κυριολεκτικά. Μόνο που έχω να σας πω ότι εχθές τουλάχιστον η πρώτη φορά που το δοκίμασα, δεν είχα χρησιμοποιήσει κάποιο πολύ ανεξίτηλο προϊόν, αδιάβροχο κτλ. Για να σου πω κατά πόσο είναι πολύ πολύ δυνατό. Το μακιγιάζ όμως που φόρουσα εχθές μου το έκανε, μου το εξαφάνισε. Όταν τελικά πλήθηκα, το πρόσωπό μου ήταν πεντακάθαρο. Θα το δουλέψω λίγο ακόμη και μετά θα έχω πιο ολοκληρωμένη άποψη σίγουρα. Πω, κουκλάκι ζωγραφιστό είμαι. Με τα φρύδια και τίποτα άλλο. Λοιπόν, έχω κάνει ήδη τη βάση μου για να περάσουμε κατευθείαν στα καινούργια προϊόντα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, και εξαφανίζομαι από το πλάνο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα δοκιμάσουμε σήμερα είναι αυτή εδώ πέρα η παλέτα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω αυτή την παλέτα γιατί ξέρετε την αγάπη που έχω στη Makeup Revolution. Η συγκεκριμένη είναι η Flawless Resurrection. Έχει ένα απίστευτα ωραίο φούξ packaging. Η παλέτα είναι έτσι από μέσα, έχει καθρέφτη και βλέπετε οτιδήποτε υπάρχει απέναντι. Και από μέσα έχουμε τις εξής αποχρώσεις. Έχουμε πάρα πολλές matte στην πρώτη σειρά, οι οποίες είναι γήινες. Στη δεύτερη σειρά έχουμε πάρα πολύ ωραία pastel, έτσι αρκετά γήινα shimmers. Συνεχίζει με λίγο πιο σατινέ και πάλι matte αποχρώσεις, λίγο πιο ζεστές. Και καταλήγουμε στα πιο θερμά, παύλα, έντονα. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνουμε. Θα ξεκινήσω με ένα μεταβατικό χρώμα και στην πορεία θα δούμε. Θα πάω στην απόχρωση Return, αυτή εδώ.
Πάμε λοιπόν να τη χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα, λίγο πιο πάνω από το καπάκι του ματιού. Και με κυκλικές κινήσεις θα ξεκινήσω να κάνω blending το χρώμα. Κρατάω το ίδιο πινέλο και θα περάσω στην απόχρωση Triumph, η οποία είναι μια πολύ πιο ζεστή απόχρωση, είναι αυτή εδώ πέρα. Αλλά αυτή τη φορά θα πάω λίγο πιο κάτω από το σημείο που κάναμε το πρώτο χρώμα και θα κάνω αυτές τις κινήσεις για να δώσω και λίγο βάθος στο μάτι και να το κάνω και λίγο πιο έντονο. Και αφού το περισσότερο χρώμα έχει πάει εκεί που πρέπει, θα κάνω κυκλικές κινήσεις προς τα πάνω για να αναμειχθούν λίγο τα χρώματα. Τώρα θα περάσω σε ένα πολύ πιο επιθετικό χρώμα και θα το χρησιμοποιήσω στη γωνία του ματιού. Συγκεκριμένα θα περάσω στην απόχρωση In, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι μια ζεστή καφέ, περνάνε μηχανάκια απ' έξω, θα ακούσετε πάρα πολλά όπως πάντα. Και θα πάω αρχικά ταμποναριστά. Και στη συνέχεια θα κάνω αυτή την κίνηση λίγο προς τα μέσα για να μπορέσει το χρώμα να έρθει αρκετά εσωτερικά και να σβήσει καθώς περνάει εσωτερικά. Τώρα, αφού έχω ενισχύσει έτσι το χρώμα, θα περάσω πάλι στο πρώτο πινελάκι που χρησιμοποιήσαμε και θα πάω πάνω-πάνω εκεί που αρχίζει το χρώμα λίγο να ξεθοριάζει και θα το ξεθοριάσω ακόμη περισσότερο χρησιμοποιώντας το πινέλο με αυτές τις κινήσεις, κυκλικά και προς τα πάνω. Σε σαλόνι είναι Θεσσαλονίκη εδώ πέρα, βγήκε λίγο ήλιος, αρχίσανε ανοιχτά παράθυρα, μουσική στο full, δεν έχει σημασία που είναι μεσημέρι και ο κόσμος θέλει να ξεκουραστεί. Μην κοιτάς εμένα, εγώ τώρα είμαι μια YouTuber. Θα περάσω στην απόχρωση New Birth, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα, και περνάω στη τοποθέτηση της σκιάς, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Θα πάρω την απόχρωση Triumph, η οποία είναι αυτή εδώ, και θα τη χρησιμοποιήσω στο σημείο που θέλω να κάνω την ελαφριά μετάβαση, δηλαδή από το σκούρο στο ανοιχτό. Οπότε πάω εδώ πέρα τοπικά και αρχίζω και σβήνω. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσω κάτι από αυτά εδώ πέρα, τα οποία είναι τα πολύ ωραία τα φούξ, που καταλαβαίνεις ότι πρέπει. Χρησιμοποιήσω λοιπόν αυτή την απόχρωση στο κάτω κομμάτι του ματιού. Το ξεκινάω τοποθετώντας το σύριζα στις βλεφαρίδες και στη συνέχεια θα το τραβήξω προς τα κάτω για να υπάρχει έτσι λίγο πιο smoky αποτέλεσμα, να μην είναι πάρα πολύ σκληρό. Χρησιμοποιήσω την απόχρωση Believing, η οποία είναι ακριβώς δίπλα, είναι λίγο μια πιο, δεν είναι τόσο πολύ έντονη συγκεκριμένη. Θα βουτήξω λοιπόν στο πινέλο, θα το τεινάξω πάρα πολύ καλά και θα σβήσω με αυτό προς τα κάτω. Θα πάρω ένα τέτοιο πινέλο, το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβίας και πάρα πολύ σκληρό. Θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση On και θα πάω μέσα στο μάτι για να ενισχύσω το χρώμα. Αντί για μολύβι δηλαδή, θα βάλουμε αυτό. Λογικά θέλεις εντυπώσει την παλέτα. Θα είμαι πάρα πολύ γραφική, άμα πω ότι η παλέτα γράφει όπως όλες οι άλλες που έχω, είναι καταπληκτική. Έκανα πάρα πολύ εύκολα αυτό το μακιγιάζ, πάρα πολύ εύκολο το blending, πάρα πολύ ωραία η συνοχή τους. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Θα περάσω σε λίγη μάσκαρα και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω το επόμενο προϊόν το οποίο μου στείλανε, το οποίο είναι το Wispy Lashes από την W7. Έχει μέσα αυτές τις βλεφαρίδες, οι οποίες είναι οι... κάτσε να δω αν έχει κωδικό. WL15, εκτός αν έχει κάπου κάποια ονομασία και δεν το βρίσκω. Οι βλεφαρίδες είναι έτσι, έχει μέσα και δική του κόλλα, θα χρησιμοποιήσω την κόλλα του να δω και αν είναι καλή η κόλλα τους. Πού είναι το τσιμπιδάκι μου καλέ, όλα τα χάνω σήμερα. Έχω πάθει λίγο έναν έρωτα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ που είναι λίγο πιο κοντές μπροστά και ανοίγουν, έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο σαν αποτέλεσμα. Λοιπόν, σε έφερα και λίγο πιο κοντά για να δεις πόσο ωραία έχουν καθίσει οι βλεφαρίδες. Δεν τις αισθάνομαι καθόλου μα καθόλου στα μάτια. Μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο σχέδιο. Όμως, για να μπορέσω να το κάνω λίγο ακόμα πιο τέλειο εντός εισαγωγικών, χρειάζεται να ενισχύσω λίγο με ένα μαύρο μολυβάκι την πάνω μεριά για να γεμίσω λίγο τυχόν κενά που έχει δημιουργήσει. Και να είμαστε. Το επόμενο προϊόν το οποίο θα δοκιμάσουμε είναι επίσης από τα W7 και είναι το Hollywood Bronze and Glow.
είναι αυτό εδώ πέρα το πάρα πολύ ωραίο παλετίνι, το οποίο περιέχει μέσα μία μπροντζέ απόχρωση και μία ίσως πιο highlighter. Θα το δούμε τώρα βασικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ φυσικό και πιστεύω ότι θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ κοπέλες οι οποίες το θέλουν έτσι λίγο πιο φυσικά αποτελέσματα. Πρόσεξε, δεν είναι ματ. Αφήνει μια πάρα πολύ ωραία διακριτική γυαλάδα. Δεν ξέρω αν το βλέπεις, νομίζω φαίνεται στην κάμερα. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γιατί φαίνεται λίγο πιο από το δέρμα σου και όχι βαμμένο. Οπότε είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Μπράβο στο Hollywood. Και τώρα θα περάσω στο highlighter που έχει. Έχω μια μικρή εντύπωση ότι δεν θα γράψει πολύ καλά σε μένα. Διότι είναι νομίζω αρκετά πιο σκούρο. Πιστεύω ότι θα είναι καταπληκτικό σε κοπέλες οι οποίες έχουν πιο μελαμψή επιδερμίδα. Παρ' όλα αυτά θα του δώσουμε μια προσπάθεια. Θα πάρω ένα πινελάκι το οποίο δεν είναι καν για highlighter, αλλά με εξυπηρετεί τελευταία με αυτόν τον τρόπο. Και θα πάω λοιπόν σε αυτό το σημείο εδώ πέρα να δώσω κάποια λάμψη. Όχι καλέ, μια χαρά είναι. Λοιπόν, έχει μια πάρα πολύ ωραία διακριτική σαμπανιζέ εμφάνιση. Δεν είναι καθόλου γκλιτεράτο, είναι σχεδόν υγρό σαν αποτέλεσμα, δεν έχει σήμερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αμάν. Αχ, το αγαπώ. Θα συνεχίσω με ένα ακόμη προϊόν, το οποίο είναι ένα ρουζ. Είναι πάλι από τα Preview 7, είναι το Candy Floss. Είναι αυτό εδώ πέρα το πακετάκι. Και έχουμε λοιπόν από μέσα αυτή την απόχρωση, η οποία βλέπω ότι έχει μέσα μικρό γκλιτεράκι. Δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο θα μου αρέσει. Πατάω στην... βγάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, σίγουρα θα το κάνω tap-tap στο χέρι μου για να μην γίνω σαν το κλόουν. Και πάω διακριτικά να δώσω εδώ στα μήλα λίγο χρώμα, λίγη ζωντάνια. Καλέ, είμαι σαν κοριτσάκι 16χρονο. Λοιπόν, okay, κάτσε να σου πω τώρα λεπτομέρειες. Δεν βλέπω το glitter που βλέπω εδώ μέσα, πράγμα πάρα πολύ θετικό, σημαίνει ότι κάπως εξουδετερώνεται πάνω στο δέρμα. Έχει μια πολύ ωραία έτσι υγρή πάλι εμφάνιση, παίζει να το επηρεάζει και το highlighter φυσικά που έχω βάλει. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί πιστεύω ότι σε καθημερινή φάση που θέλω να κάνω έτσι ένα πολύ διακριτικό μακιγιάζ και θέλω να φανώ ότι έχω ζωντάνια και έχω πάρει τις βιταμινούλες μου, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος, θα με χρησιμεύσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Θα με χρησιμεύσει. Θεσσαλονίκη και Σέρες, συνδυασμός, πάντρεμα, τα με και τα σε και τα λου τα έχουμε. Δόξα τω Θεώ. Έχω ένα τελευταίο νομίζω προϊόν, το οποίο είναι το κραγιόν. Και είναι επίσης από W7, είναι το Skinny Lipping, το Matte Nude Lip Color και συγκεκριμένα είναι η απόχρωση Apples and Pearls. Πώς μπορείς τώρα εσύ να μην αγαπήσεις αυτό το χρώμα στα χείλη? Κολλάει πάρα πολύ λίγο, δεν είναι καθόλου άβολο στα χείλη και δεν μεταφέρεται, οπότε πάρα πολύ θετικό και μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Με βεβαιότητα έχω να σου πω ότι ό,τι και να δοκίμασα σήμερα μου έκατσε πάρα πολύ ωραία, δεν έχω να προσάψω ούτε μισό αρνητικό σε κανένα από αυτά τα προϊόντα. Πάντα μιλάω για πρώτες εντυπώσεις. Μπορεί κάτι στη διάρκεια να με χαλάσει, να μην μου αρέσει, μπορεί να παντρεύτηκαν καλά μεταξύ τους τα προϊόντα. Αλλά σε γενικές γραμμές έχω να σου πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη και με τον τρόπο που δούλεψε σήμερα το κάθε προϊόν πάνω μου, αλλά και με το τελικό αποτέλεσμα. Πάρα πολύ χαρούμενη. Και τώρα πάμε να δούμε τα δωράκια σας. Λοιπόν, θα έχουμε δύο νικητρίες σε αυτό το βίντεο, γιατί είναι 4 προϊόντα, θα πάνε 2 και 2 σε 2 κοπέλες από εσάς. Η πρώτη τυχερή θα κερδίσει ένα matte lipstick από την εταιρεία Reverie. Έχει μέσα αυτή την απόχρωση, μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά θέλω πολύ να το δοκιμάσω, αλλά είναι για εσάς. Είναι το νούμερο 79 και έχει μια πάρα πολύ ωραία μπορντό απόχρωση, μου αρέσει πάρα πολύ. Και συνδυαστικά θα πάρει και ένα μολύβι από την εταιρεία Reverie πάλι. Είναι το νούμερο 26, δεν το ανοίγω για να το δείτε. Έχει αυτό εδώ πέρα το χρωματάκι. Αυτά λοιπόν τα δύο θα τα πάρει μία τυχερή. Και πάμε στη δεύτερη τυχερή, η οποία θα κερδίσει πάλι από Reverie ένα lipstick, το οποίο είναι αυτή τη φορά σε ένα πάρα πολύ ωραίο
κατακόκκινο το οποίο έχει πορτοκαλί υποτόνους, ό,τι πρέπει τώρα για την άνοιξη. Και συνδυαστικά θα κερδίσει και ένα μολύβι ματιών. Είναι πάλι Forever, είναι το νούμερο 07 και είναι ένα μαύρο χρώμα. Αυτά λοιπόν θα γίνουν δικά σας. Δύο τυχερές από εσάς θα τα διεκδικήσετε. Έχετε στο νου σας ότι θα είναι τυχαίο το τι θα πάρει κάθε μία. Για όσες λοιπόν θέλετε να συμμετέχετε, η ώρα συμμετοχής είναι η εξής. Εγγραφή στο κανάλι μου, μου αφήνεις ένα σχόλιο για να επιβεβαιώσεις και να ενεργοποιήσεις τη συμμετοχή σου και φυσικά να κάνεις follow σε social media του καταστήματος Beauty Stop, είτε στο Facebook είτε στο Instagram. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια, τέλεια, τέλεια και πιείτε πολλούς καφέδες. Βγείτε, ξεσαλώστε γιατί έξω έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό και πρέπει επιτέλους να μπει η άνοιξη. Φιλάκια πολλά!